Στο προάβλιο του μοναστηριού είχα την τύχη να συναντήσω τον Δεσπότη, τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό. Η βάτωση είναι ένα είδος γνωστό. Αυτό ήταν καταρχάς η πρώτη φορά στο αναφέρει μέσα, εντός του ναού και είναι λογικό. Όταν όμως ήταν, αυτό ήταν ανοιχτός, ήταν κυπάριο. Όταν την κλείσανε και μάλλον πολύ νωρίς την κλείστηκε, αναγκάσαν και τη βγάλαν έξω και μέσα είναι το σημείο του παρεκκλησίου της Βάτου, που της Βάτου όταν λέμε εννοούμε της Παναγίας στον τύπο της Βάτου. Γιατί, όπως λένε οι πατέρες, όπως η Βάτος ήταν μέσα στη φλόγα και όμως δεν κατοικείται, έτσι και ο Παρθένος είχε μέσα της το πυρ της θεότητος και όμως δεν κατεφλέγεται, δεν κατοικείται. Και αυτή ήταν ο συμβολισμός. Με μια καταπληκτική αφήγηση με ξενάγησε στο χώρο και στο χρόνο. Και έκανε τρία παιδιά μου εσείς και εκεί τώρα ένα άλλο σημαντικό που θυμάμαι από την έξοδο, όπως δεν επίμενε τα πρόβατα, εκεί προχώρησε πιο βαθιά, λέει, στην έρημο και στην υγεία, ένα αυτό που θεωρείται ιερός τόπος. Δεν θεωρείται, το λέει παρακάτω. Και όπως προχωρούσε, βλέπει τη Βάτο, εδώ λέγεται ότι ήταν ο τόπος, να καίγεται, δηλαδή να είναι στις φλόγες για να μην αποτεφρώνεται. Φλέγεται και ού καταφλέγεται. I am here. Καθώς πλησίασε, ακούει μια φωνή μου, εσύ στήθη. Γη ενώ σύ έστικας, γη αγία έστη. Κάνει εντύπωση. Πρώτον να γίνουν τα γεγονότα, θα είναι και ήταν ιερός χώρος. Κάποιος ιερός χώρος λοιπόν, που κρατήθηκε στην παράδειγμα, γη αγία έστη. Βγάλε τα υποδηματά σου και πράγματι βγάζει. Και εκεί ακούγεται αυτό και αρχίζει να μιλεί από τη Βάτο, άγγελος Κυρίου. I am the God of thy father. Δεν ήταν βέβαια άγγελος, είναι ο μεγάλης δουλειής άγγελος. Είναι ο λόγος, ο δεύτερος πρόσωπος της Αγίας Τριάδος. Και ομιλεί με τον Μωυσή.